Παραβρεθήκαμε σήμερα εδώ με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΕΡΙ, με το Σύλλογο Γονέων, τους αντιδημάρχους από το Δήμο, να ενημερώσουμε τον κ. Βερβεράκη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει οικονομική ασφυξία στο Ίδρυμα και πρέπει να μεριμνήσει, ώστε το Ίδρυμα να μπορέσει να έχει μια επεκτική χρηματοδότηση για να μπορέσει να υπάρχει από το Σεπτέμβριο και μετά. Ο κύριος Περιφέρειας δεσμεύτηκε ότι θα μιλήσει με την νέα υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, ήδη έχει μιλήσει λέει, και θα την ενημερώσει για την κατάσταση του Ιδρύματος και μας έδωσε τις δεσμεύσεις του και αυτός ότι θα βοηθήσει σε αυτήν το πρόβλημα που υπάρχει. Το πρόβλημα όμως αυτό έχει να κάνει ότι και η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει αυτές τις δομές όπου δεν μπορεί να μένουν με μια έτακτη επιχορήγηση πριν 10 χρόνια, όταν όλα τα κόστη έχουν ανέβει τετραπλό. Δεν μπορεί να παίρνουμε 100 χιλιάρικα εδώ και 10 χρόνια τα ίδια χρήματα, όταν το ενεργειακό κόστος, τα καύσιμα, οι ανάγκες των παιδιών, οι παροχές προς τα παιδιά έχουν αυξηθεί. Πρέπει να σκύψει επάνω σε αυτές τις δομές και να δώσει ουσιαστικές λύσεις. Βάλαμε βέβαια τα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Οι εργαζόμενοι είναι 1,5 μήνα πλήρωτοι με προοπτική να μην ξέρει κανείς πότε θα πληρωθούν. Βάλαμε λοιπόν ζήτημα για άμεση χρηματοδότηση 100.000 ευρώ για να πληρωθούν οι μισθοί Ιουνίου, Ιουλίου και δώρο άδειας. Ήδη απόμαχα, όπως μας είπε ο Περιφερειάρχης, έχει ενημερωθεί από χθες από τη Δημοτική Αρχή. Έχει κάνει επαφές με την κυρία Ζαχαράκη, την υπουργό, την καινούργια υπουργό, και θα υπάρξει μια πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν σε ένα επόμενο διάστημα δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα, η επόμενη κίνησή μας θα είναι να ανέβουμε στο Υπουργείο και να διεκδικήσουμε από εκεί άμεσα τα χρήματα που χρειάζονται για να λειτουργήσει το Ίδρυμα και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ο κέντρο πάντα βρέθηκε με τους εμπλεκόμενους φορείς, με τη διοίκηση του Ιδρύματος της Μέρμινας σήμερα εδώ στο Περιφερειάρχη, για να δούμε το θέμα που δεν έχουν πληρωθεί οι εργαζόμενοι, αλλά και δεν υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πληρωθούν το μήνα, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, το επίδομα αδείας. Επίσης, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θίχτηκε, το οποίο είναι κεντρικό, είναι η λειτουργία του Ιδρύματος, η επιχορήγηση από την κυβέρνηση, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει κοπεί κατά το ίμιση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος. Τα παιδιά να σητίζονται από το νοσοκομείο του Άγιου Ανδρέα και του Ρίου, ανεπίτρεπτο για τη σημερινή εποχή. Πάνω σε αυτό το θέμα, ο κ. Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι θα γίνει συνάντηση με τη νέα υπουργό συνοχής και οικογένειας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, στην Αθήνα, που θα παρευρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, έτσι ώστε να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα άπαξ διαπαντός και όχι κάθε μήνα να ψάχνει το Ίδρυμα να βρει χρήματα, έτσι ώστε να λειτουργήσει και να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους, αυτές οι 100 οικογένειες εκεί, τα οποία είναι παιδιά, τα οποία από ό,τι γνωρίζουμε, τα οποία είναι μια νοητική στέρηση και είναι πολύ ζωτικός και ευεργετικός ο χώρος αυτός, έτσι ώστε να πηγαίνουν εκεί. Και το άλλο που δεσμεύτηκε είναι ότι άμεσα θα κάνει την παρέμβαση εκείνη προς το Υπουργείο, έτσι ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι αυτά που τους οφείλονται, αλλά και επίσης το επίδομα αδείας. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους, βρίσκεται στο Ίδρυμα δίπλα, γιατί θεωρούμε ότι και η ζωή του εργαζόμενου δεν σταματάει μέσα στο οκτάωρο και συνεχίζεται και μετά, και οι γονείς των ωφελούμενων παιδιών είναι εργαζόμενοι και αυτοί και πρέπει να στηριχτούν από το Εργατικό Κέντρο, από το Εργατικό Κίνημα της Πολιτείας. Αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι είναι επιτακτική κοινωνική ανάγκη τα ιδρύματα αυτά και αν προκειμένου το Μέρημνα να παραμείνουν ανοιχτά. Υπάρχει τεράστιο οικονομικό ζήτημα. Ήρθαμε να ζητήσουμε ενίσχυση από οικονομική, από την κυβέρνηση, διότι αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε, η ακρίβεια, ο COVID προηγήθηκε, η κρίση μνημονιακή, έχουν δημιουργήσει τεράστιο οικονομικό ζήτημα σε αυτά τα ιδρύματα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή να είναι απλήρωτοι, διότι δεν υπάρχει αποθεματικό. Είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση και ελπίζουμε ότι η παρέμβαση θα είναι τέτοια ώστε να δοθεί άμεση λύση και να πληρωθούν άμεσα οι εργαζόμενοι, αλλά ταυτόχρονα να δοθούν και οι βάσεις, ώστε να μπορέσουν τα ιδρύματα και οι μέλη να ενισχύονται διαρκώς από την κυβέρνηση και από το κράτος, για να μπορούν να λειτουργούν και να παραμένουν να προσφέρουν αυτές τις τόσο σημαντικές υπηρεσίες στους συμπολίτες μας.